τους έλα και το τι πρόκειται να γίνει την ώρα και πέρα. Φυσικά δεν μπορούμε να πιάσουμε όλα τα θέματα και όλα τα ζητήματα που έχουμε αναλύσει και που έχουμε προχωρήσει όλο αυτόν τον καιρό, αλλά είναι κάποια που πρέπει να αξίζουν μια σημαντική αναφορά και μια ενημέρωση προς τους πολίτες και προς το σύνολο, όπως είπα και πριν, και στις οργανωμένες πολιτικές συμβούλες. Καταρχήν, να ενημερώσω για την ενημέρωση που ξεκίνησε από σήμερα να γίνει αναφορικά με την κατάσταση των ελληνικών ινών από Εργολάβο, το οποίο μετά από αρκετά παράδειγμα πιεστήκαμε, αλλά και μετά από την δική μας αντίληψη ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα σχετικά με αυτό το συνεχέ κάψιμο των δρόμων, υποχρεώθηκε ο Εργολάβος και για πρώτη φορά θα υπάρχει τακτική ενημέρωση του Εργολάβου προς τον Δήμο και του Δήμου προς τους πολίτες, όπως έγινε σήμερα για πρώτη φορά, για τα σημεία παρέμβασης, έτσι ώστε να υπάρχει μια παρακολούθηση ουσιαστική πλέον του Εργολάβου πάνω στο θέμα των εργασιών που εξαιρεί και να μην διαμονίζονται θέματα και πράγματα και προβλήματα μέσα στην πόλη, τα οποία πραγματικά δυσχερώνουν πάρα πολύ την καθημερινότητα των πολιτών και σε πάρα πολλά σημεία δημιουργούν και ουσιαστικό πρόβλημα και κίνδυνο για την υγεία των πολιτών που κινούνται σε αυτά τα σημεία. Αναφορικά με κάποια θέματα πολιτικής προστασίας, θα φαίνει ότι πάρα πολύ ευκαιρία να συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μια και αρκετέ περιοχέ τη χώρα μα μαστίζονται από μεγάλε επιφανέ. Να σα πω ότι ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά το σχέδιο εκένωση τη παλιά πόλη του Δήμου Ξάρτη και έχει συμπεριληφθεί στο επικαιροποιημένο σχέδιο που θα ανάγκη με την ονομασία η ώρα 2. Αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο θα αναρτηθεί και σε διάφορα σημεία εντός της περιοχής της παλιάς πόλης πριν από την έναρξη των γιορτών, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από πού θα πρέπει να κινηθούν, έτσι ώστε να γεμωθεί με ταχύτητα και ασφάλεια η παλιά πόλη. Αντίστοιχα, να πούμε ότι για πρώτη φορά εν μέσω της αντιπληκτικής περίοδου ολοκληρώθηκε η μίσθωση ενός μη επαναπαυμένου αεροσκάφους, ένα ντρόνο ουσιαστικά, το οποίο επιτηρεί το σύνολο του περιαστικού άλσους για 24 ώρες το 24ωρο. Και να σας αναφέρω έτσι, μόνο για την ενημέρωσή σας ότι σε αυτές τις τρεις εβδομάδες που περίπου λειτουργεί και δεχόμαστε αυτές τις υπηρεσίες τις συγκεκριμένες, έχουν ανοιχθεί περισσότερες από 20 πυρκαγιές, κάποιες εκ των οποίων είναι και εκτός των δημοτικών ορίων του Δήμου Ξάντης, εντοπίστηκε πυρκαγιά στο Δήμο Ιάσμου, στο Δήμο Αθήνων, στο Δήμο Τοπίου. Οπότε καταλαβαίνετε τη σημαντικότητα όλης αυτής της δράσης. Μία μικρή ενημέρωση αναφορικά με τα θέματα καθαριότητας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ξάντης και αρκετοί Δήμοι ανά τη χώρα αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αναφορικά με το προσωπικό, με την έλλειψη προσωπικού λόγω τη διακοπή του προγράμματος 55-67. Ήταν μια ευθύνη διακοπή, παρότι εμείς όπως και αρκετοί άλλοι Δήμοι έχουν καταθέσει εγκαίρως την αίτηση για να εγκριθούμε στο πρόγραμμα. Έχουν παγώσει συνολικά 3.400 θέσεις σε όλη την Ελλάδα. Εμείς είχαμε κάνει μια πρόβλεψη να ακούσαμε περισσότερο από όλα τα σημεία, όχι ότι δεν υπάρχουν λύσεις και σε άλλες υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά, με πραγματική αυταπάρνηση των υπαλλήλων, η δουλειά προχωράει, η πόλη μας παραμένει καθαρή. Να πω μόνο έτσι για το πρακτικά ότι από την αρχή της χρονιάς ήδη έχουν καθαριστεί και έχουν πληθεί τρεις φορές στο σύνολο τους όλη η τροχήμα του λιγόνι και η πόλη, κάνουν περίπου 7.000 κάρδι. Έχουμε ζητήσει ήδη από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης κάποια νέα πνευματοφόρα μικρά, έτσι ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε σε οδούς οι οποίες είναι στενές, όπως είναι 12 Αποστόλων και η παλιά πόλη. Έχει γίνει ήδη μια ανακύκλωση του μηχανικού σαλόθρου και ολοκληρώνεται και ο νέος κανονισμός καθαριότητας. Ένα κομμάτι πραγματικά είναι ένα στίγμα όλων μας και όλων των πολιτών αυτής του Δήμου Ξάνθης να αλλάξει εντελώς αυτή η εικόνα και να αποκτήσουμε όλη την ενσυναίσθηση της προστασίας και της καθαριότητας του περιβάλλοντος που ζούμε εμείς, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Αναφορικά με το θέμα των αδέσποτων ζώων, ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που πραγματικά επίσης
απασχολεί το σύνολο των δημοτών, θέλω να σας πω ότι από την αρχή του έτους έχουν διαχειριστεί πάνω από 1.500 αδέσποτα ζώα και έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.000 κτηνιατρικές πράξεις. Καταλαβαίνετε τον όγκο που πέφτει επάνω σε μια υπηρεσία η οποία αποτελείται ουσιαστικά εντός Δήμου από έναν υπάλληλο. Είναι ένας υπάλληλος, ο αντιδήμαρχος και όσοι εθελοντές βοηθούν μαζί με τους εξωτερικούς συνεργάτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι οποίοι εξωτερικοί συνεργάτες για πρώτη φορά έχουν εξωτερικό συνεργάτη και για την περισσία που χρειάζεται με απαρτία για να πραγματοποιηθεί. Εγώ είμαι υποχρεωμένος ως πρόεδρος βάσει των καινούργιων νόμων και των εγχειρίων των διευθυντικών να συγκαλέσω, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν σοβαρή παράβαση καθήκοντο από την πλευρά σα, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουν θέματα, δεν υπάρχουν θέματα, γι' αυτό και δεν έχει κοινοποιηθεί κάτι σε εσά. Δεν ξέρω, δεν χρειάζεται με απαρτία για να πραγματοποιηθεί. Εγώ είμαι υποχρεωμένος ως πρόεδρος βάσει των καινούργιων νόμων και των εγχειρίων των διευθυντικών να συγκαλέσω, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν σοβαρή παράβαση καθήκοντο από την πλευρά σα, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουν θέματα, δεν υπάρχουν θέματα, γι' αυτό και δεν έχει κοινοποιηθεί κάτι σε εσά. Δεν ξέρω. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, κάτι. Δεν επιτρέπονται. Καμία ανακοινώση. Εγώ δεν έκανα ένα τέτοιο. Αυτά που τους θα κάνουμε το από μόνοι μας θα κάνουμε. Συγγνώμη κύριε συνάδελφε, θα σας καθαρίσω ότι πάνω από 5 με 10 χρόνια. 20 χρόνια περίπου. Εγώ καταρχήν θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω το σύνολο του σώματος και τη συμπολίτευση και τη αντιπολίτευση για την εμπιστοσύνη που δείχνει στον τρόπο που δρά και δική η νέα δημοτική αρχή. Και απόδειξη είναι η έλλειψη ερωτήσεων τη συγκεκριμένη συνεδρία στην Ιδρύα Λογοδοσία. Και αυτό πραγματικά είναι μια δύναμη στα χέρια τα δικά μα να συνεχίσουμε ακόμα περισσότερη ένταση τι αλλαγέ που όλοι συντασσόμαστε με αυτέ για το καλό του τόπου. Γιατί πραγματικά μα θέλουν εδώ πέρα για το καλό του τόπου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα να κάνω κάποια μια μικρή μήνυ ενημέρωση στα πλαίσια της συνεδρίας της Λογοδοσίας για κάποια θέματα τα οποία έχουν τρέξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Καλό θα ήταν το σώμα και όλη σας και την παρουσία και την υγεία της όλων κόσμων. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε, λέξη της συνεδρίας. Ευχαριστούμε όμως περισσότερο από όλα τα σημεία, όχι ότι δεν υπάρχουν λύσεις και σίγουρα σε άλλες υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά, με πραγματική αυταπάρνηση των υπαλλήλων. Η δουλειά προχωράει, η πόλη μας παραμένει καθαρή. Να πω μόνο έτσι για το χαρακτηριστικό ότι από την αρχή της χρονιάς ήδη έχουν καθαριστεί και έχουν πληθεί τρεις φορές στο σύνολο τους όλοι το σύνολο του λοιπόν και η υπόλοιπη κάρτα, περίπου 7.000 κάρτα. Έχουμε ζητήσει ήδη από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης κάποια νέα πνευματοφόρα μικρά, έτσι ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε σε οδούς οι οποίες είναι στενές όπως είναι 12 Αποστόλων και η Παλιά Πόλη. Έχει γίνει ήδη μια διαμέση ερωτήν του μηχανικού σαλόφου και ολοκληρώνεται και ο νέος κανονισμός καθαριότητας. Ένα κομμάτι πραγματικά είναι ένα στίγμα όλων μας και όλων των πολιτών αυτής του Δήμου Ξάνθης να αλλάξει εντελώς αυτή η εικόνα και να αποκτήσουμε όλη την ενσυναίσθηση της προστασίας και της καθαριότητας του περιβάλλοντος που ζούμε εμείς, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Αναφορικά το θέμα των αδέσποτων ζώων, ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που πραγματικά επίσης απασχολεί το σύνολο των δημοτών, θέλω να σας πω ότι από την αρχή του έτους έχουν διαχειριστεί πάνω από 1.500 αδέσποτα ζώα και έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.000 κτηνιατρικές πράξεις. Καταλαβαίνετε τον όγκο που πέφτει επάνω σε μια υπηρεσία η οποία αποτελείται ουσιαστικά εντός Δήμου από έναν υπάλληλο.
με ένα υπάλληλο, ο αντιδήμαρχος και όσοι εθελοντές βοηθούν μαζί με τους εξωτερικούς συνεργάτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι οποίοι εξωτερικοί συνεργάτες για πρώτη φορά έχουν εξωτερικό συνεργάτη και για την περισυλλογή, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει τελειώσει η δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο κτηνιάδων, οπότε και αυτή η σήμανση της φαρμακευτικής περίδαψης έχει μπει και λειτουργεί κανονικά. Ανανεώθηκε και επικαιροποιήθηκε η άδεια του διστάμενου καταφυγίου με σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία από την Κοινωνική Υπηρεσία και ολοκληρώνεται η διαδικασία για να κατατεθεί φάκελος για επέκταση της δυναμικότητας του διστάμενου καταφυγίου, που πραγματικά θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσα σε πάρα πολλές